του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε τη σελίδα 863. Είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιον Ιώτα Σίγμα Ταφ 16 και εδάφιο 13. Σελίδα 863, 16ο κεφάλαιο, Ιώτα Σίγμα Ταφ κεφάλαιο και 13 εδάφιο. Ότε δε ήλθεν ο Ιησούς εις τα μέρη της Καισαρίας της Φιλίππου, η ρώτα τους μαθητάς αυτών λέγον, «Τι να με λέγουσιν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου?» Ιδέ είπον άλλοι μεν Ιωάννη τον Βαπτιστή, άλλοι δε Ηλία και άλλοι Ιερεμία, ή ένα των προφητών. Λέγει προς αυτούς, «Αλλά εσείς τι να με λέγετε ότι είμαι?» Και αποκριθείς ο Σίμων Πέτρος, είπε, «Εσείς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτόν, «Μακάριος είσαι Σίμων, ιέ του Ιωνά, διότι σάρξ και αίμα δεν σε αποκάλυψε τούτο, αλλά ο πατήρ μου εν της ουρανής. Και εγώ δε συλλέγω ότι είσαι Πέτρος, και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησία μου. Και πήλε άδου δε θέλω συνισχύσει κατά αυτής. Και θέλω συδώσει τα κλειδία της βασιλείας των ουρανών, και ότι αν δέσεις επί της γης θελείστε δεδεμένον εν της ουρανής, και ότι αν λύσεις επί της γης θελείστε λελειμένον εν της ουρανής». Τότε παρήγγειλε στους μαθητάς αυτού να μην υπόσει προς μηθένα ότι αυτός είναι Ιησούς ο Χριστός. Και τότε ήρχισεν ο Ιησούς να δεικνύει στους μαθητάς αυτού ότι πρέπει να υπάγει στα Ιεροσόλυμα και να πάθει πολλά από των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και να θανατωθεί και την τρίτη μέρα να αναστηθεί. Και παραλαβών αυτόν ο Πέτρος κατηδίαν ήρχισε να επιτιμά αυτόν λέγον, «Γενού ήλαιος, είσαι αυτόν Κύριε, δεν θέλει γίνει τούτο είσαι». Εκείνος δε στραφείς προς τον Πέτρον, είπε, «Είπαγε ο πίσω μου σατανά, σκάνδαλον μου είσαι, διότι δεν φρόνεις τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων». Τότε ο Ιησούς είπε προς μαθητάς αυτού, «Εάν της θέλει να έλθει πίσω μου, ας απαρνηθεί αυτόν και ας σηκώσει τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθεί. Διότι ως της θέλει να σώσει τη ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και ως της απολέσει τη ζωή αυτού εν εκκρεμού, θέλει ευρύ αυτήν. Επειδή τι ωφελείται άνθρωπος, εάν τον κόσμον όλο κερδίσει, τη δε ψυχή αυτού ζημιωθεί, ή τι θέλει δώσει ο άνθρωπος σαν ανταλλαγή της ψυχής αυτού? Διότι μέλει ο Υιός του ανθρώπου να έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων αυτού, και τότε θέλει αποδώσει σέκαστον κατά την πράξη αυτού. Αληθώς σας λέγω, είναι τινές των εδώ εισταμένων, οι τινές δε θέλουν συγγευθεί θάνατο, έως σου είδωση των ιών του ανθρώπου ερχόμενων εν τη βασιλεία αυτού. Αμήν». Είναι μια κρίσιμη καμπή στη διακονία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, που αφού εξέλεξε τους μαθητάς του και αφού οι μαθητές εξέλεξαν αυτόν στο να τον ακολουθούν όπου πηγαίνει αυτός να είναι μαζί του, ό,τι κάνει αυτός να κάνουν και αυτοί, αφού λοιπόν δημιούργησε τους 12 μέλλοντες αποστόλους που επρόκειτο να δοξαστεί ο Θεός μέσα από αυτούς, αλλά και ο Χριστός να τους δοξάσει και να απολαμβάνουν αυτοί οι 12 Απόστολοι την αγάπη του Θεού Πατρός, τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, η εκπαίδευση συνεχίζεται, είναι πια κοντά του, έχουν πάρει απόφαση να τον ακολουθήσουν, έχουν πάρει απόφαση να ζούνε με αυτόν, να αφιερωθούν σε αυτόν, και τώρα πρέπει να έλθει σε αυτούς και η αποκάλυψη από το Θεό. Γιατί χωρίς αποκάλυψη έργο του Θεού, το έργο του Θεού δεν γίνεται. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Εφεσίους, μια εκκλησία πολύ ευλογημένη και αγία, προσευχόμενος λέει, «Προσεύχομαι να σας δώσει ο Θεός πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωση του Θεού». Και έτσι λοιπόν είδαν πολλά θαύματα όσο καιρό περπατούσαν μαζί, πολλές ενέργειες Θεού, είδαν τη δόξα του Θεού στη ζωή του Ιησού του Ναζωραίου, και ο Κύριος μας τώρα φτάνει στο κρίσιμο σημείο. Ρωτάει τους μαθητάς, «Τι να με λέγουν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ
ο άνθρωπος, ο Υιός του ανθρώπου, και οι μαθητές λένε αυτά που έχουν ακούσει. Λένε ότι άλλος είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι λένε ο Ηλίας, άλλοι λένε ο Ιερεμίας, άλλοι λένε ένας των προφητών. Δηλαδή λένε ότι είσαι ένας από τους πολλούς. Ένας προφήτης, όπως υπήρχαν πολλοί προφήτες. Ένας άνθρωπος του Θεού ανάμεσα σε πολλούς ανθρώπους του Θεού. Είσαι λίγους. Αυτό λένε οι άνθρωποι, αυτό έχουν αναγνωρίσει οι άνθρωποι. Και εγώ θα το έλεγα αλλιώς. Μία εκκλησία σαν όλες τις άλλες. Ακόμη θα το προχωρήσω λίγο. Ένας αδελφός σαν όλους τους άλλους. Άρα σε επανέλθουμε στο Χριστό. Ένας προφήτης σαν όλους τους άλλους. Αυτό δεν λέει τίποτα. Γι' αυτό και συνεχίζει την ερώτησή του. Εσείς τι με λέτε ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου? Και ο Πέτρος είπε κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό. Εσείς ο ένας και ο μοναδικός. Ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, δεν υπάρχει άλλος. Αυτός είσαι. Ο ένας και μοναδικός. Ο Μεσσίας. Ο κεχρισμένος του Κυρίου. Ο Υιός του Θεού, ο μονογενής, ο Θεός ο αληθινός. Και τι έβλεπαν μπροστά τους οι μαθητές? Έναν άντρα 30, 31, 32, 33 χρονών. Αυτό έβλεπαν μπροστά τους. Δεν ήταν κανένας άρχοντας, δεν ήταν κανένας δυνατός. Ήταν μαραγκός, Υιός μαραγκού, σε ένα χωριουδάκι της Γαλιλαίας. Στη Ναζαρέτ. Εκείνο που έχει σημασία όμως, ο Θεός τι έχει αποκαλύψει στους ανθρώπους για τον Χριστό. Είναι θεμέλιος λίθος ο Χριστός. Και είναι θεμέλιος λίθος ο Χριστός σε κάθε έναν άνθρωπο. Τώρα η καινούργια μούδα σε όλη την ανθρωπότητα είναι όλες οι θρησκείες είναι ίδιες. Όλοι πιστεύουν στο Θεό. Άλλοι πιστεύουν στον Αλλάχ, άλλοι πιστεύουν στον Βούδα και άλλοι στον Χριστό. Και ο Χριστός ένας από όλους αυτούς ίδιος. Όμως αυτό δεν έχει καμία δύναμη, δεν έχει καμία εξουσία, δεν έχει καμία υπόσχεση. Εμείς πιστέψαμε όχι σε ένα Χριστούλη, αλλά πιστέψαμε στον Κύριο των δυνάμεων, όλων των δυνάμεων. Ο Θεός μας, ο Χριστός, ο διδάσκαλός μας, ο καθηγητής μας, ο σωτήρας μας, ο γιατρός μας, αυτόν τον οποίον αν και είδαμε και δεν είδαμε τον αγαπάμε και τον λατρεύουμε, αυτός που μας αναγέννησε, αυτός που μας βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, αυτός που μας πληρώνει με Πνεύμα Άγιο, αυτός που μας διατηρεί στην αιώνια ζωή και έγραψε το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής, είναι ο ένας, ο Κύριος, ο Θεός του ουρανού της και της γης, ο ένας. Δεν είναι ανάμεσα ένας από τους πολλούς θεούς, ο ένας Θεός, ο αληθινός Θεός, ο ένας Κύριος, ο ένδοξος, ο βασιλεύς των βασιλέων και ο Κύριος των Κυρίων, ο μόνος Δεσπότης που κατοικεί σε φως απρόσιτο, ο μόνος που έγινε άνθρωπος και πέθανε για τις αμαρτίες μου, ο μόνος τον οποίον ανέστησε ο Θεός για τη δικαίωσή μου. Αυτός είναι ο Θεός. Και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, που δεν του είπε τίποτα. Δεν ήρθε σε εμάς ο Χριστός να πει εγώ είμαι ο Κύριος, αλλά ο Θεός μας τον έδειξε και το καταλάβαμε με θαύμα ουράνιο, με αποκάλυψη ουράνια, αν το έχουμε καταλάβει.
που το έχουμε καταλάβει. Και ο Κύριος του λέει, Πέτρο, αυτό που λες δεν είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης σοφίας, συνέσεως, σκέψης, μόρφωσης, εκπαίδευσης. Αυτό που λες είναι αποτέλεσμα θείας αποκαλύψεως από τον Πατέρα μου τον Ουράνιο. Και εγώ σου λέω ότι εσύ είσαι Πέτρος και επί ταύτης της πέτρας που είναι ο Χριστός, που είναι ο θεμέλιος λίθος, ο ακρογωνιαίος λίθος, εγώ, ο Υιός του ανθρώπου, θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου. Μια Εκκλησία, όχι σαν όλες τις άλλες, γιατί ό,τι κάνει ο Χριστός δεν είναι ίδιο. Δεν είναι όπως όλα. Όπως ο Χριστός δεν έχει όμοιό του, έτσι και το έργο του Χριστού δεν έχει όμοιό του. Αυτή η Εκκλησία, αυτός ο λαός τον οποίον εγώ αγόρασα με το αίμα μου, αυτή την Εκκλησία εγώ ο Χριστός θα την οικοδομήσω. Δεν θα οικοδομείται από ανθρώπους. Εγώ θα την οικοδομώ. Εγώ θα είμαι ο βασιλιάς, εγώ θα είμαι κεφαλή, εγώ θα είμαι ο Κύριος. Σεις πάντες αδελφοί θα είσαστε μέχρι εκεί. Σεις πάντες αδελφοί θα είσαστε, όχι παραπάνω. Και σε αυτή την Εκκλησία που εγώ θα οικοδομώ, πύλες άδου δεν θέλουν ισχύσει κατά αυτής. Θάνατος δεν υπάρχει. Θάνατος που ήλθε με την παρακοή του Αδάμ σε όλη την ανθρωπότητα εξακολουθεί να ισχύει εκτός από την Εκκλησία που οικοδομεί ο Χριστός. Σε αυτή την Εκκλησία θάνατος δεν υπάρχει. Αλλά με το θάνατο μεταβαίνουμε από τη ζωή την ευλογημένη μέσα στην Εκκλησία και στην παρουσία του Θεού, στη ζωή την πιο ευλογημένη στον Παράδεισο, και βλέπουμε το Χριστό πρόσωπο με πρόσωπο. Μόνο μέσα από αυτή την Εκκλησία, μόνο οι αποθανώντες εν Χριστώ είναι αυτή τη στιγμή στον Παράδεισο και βλέπουν τον Κύριο πρόσωπο με πρόσωπο και έχουν κοινωνία με τα λίλων. Και περιμένουν και τη δική μας είσοδο εκεί. Σε αυτή την Εκκλησία μη φοβάσαι, πύλες άδου δεν θα ισχύσουν. Και αυτή η Εκκλησία, η μοναδική, η μία, έχει εξουσία. Όταν η Εκκλησία ενεργεί εν το ονόματι του Ιησού Χριστού και κατά το θέλημα του Ιησού Χριστού, τότε ο Θεός επιβραβεύει, επισφραγίζει και δοξάζει ό,τι αυτή κάνει. Να το πω ξανά. Ό,τι αν δέσει στη γη είναι δεδεμένο στον ουρανό. Και ό,τι αν λύσει στη γη είναι λελειμμένο στον ουρανό. Ποιος? Αυτή η Εκκλησία. Γιατί αυτή η Εκκλησία ό,τι κάνει, το κάνει στο όνομα του Χριστού, εάν το κάνει. Και ό,τι κάνει εν το ονόματι του Ιησού Χριστού το κάνει κατά το θέλημα του Θεού. Και έτσι ο Θεός σε αυτή την Εκκλησία, ο Πατέρας του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ό,τι κάνει η Εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού, το επισφραγίζει. Δεν η Εκκλησία είναι δεδεμένο στον ουρανό. Λύνει η Εκκλησία είναι λελειμμένο στον ουρανό. Πώς? Γιατί η Εκκλησία έχει το κλειδίον της γνώσεως, το κλειδίον της βασιλείας των ουρανών. Γι' αυτό λέει, σε σένα θα δώσω τα κλειδία της βασιλείας των ουρανών. Ενώ οι γραμματείς και οι φαρισαίοι τι λένε? Για τους γραμματείς και τους φαρισαίους τι λέει ο Χριστός? Ουέι σε εσάς τους νομικούς που έχετε τη διδασκαλία, διότι αφαιρέσατε από το λαό το κλειδίον της γνώσεως που είναι ο λόγος του Θεού. Φέρατε άλλο λόγο της παραδόσης σας. Εσείς δεν εισήλθατε στη βασιλεία των ουρανών και τους άλλους εμποδίζετε. Και στους φαρισαίους τι λέει? Ουέι σε εσάς φαρισαίοι υποκριτέ,
γιατί κλείνετε τη βασιλεία των ουρανών μπροστά στους ανθρώπους με τις γνώμες σας, τις απόψεις σας, τις θεωρίες σας, το θέλημά σας, την αρέσκειά σας και τις αποφάσεις σας, και επειδή εσείς δεν εισέρχεστε, ούτε τους εισερχομένους που θέλουν εμποδίζετε. Μην πηγαίνετε σε αυτούς, είναι αιρετικοί. Έτσι λέγανε τότε οι Φαρισαίοι για τον Χριστό. Είναι ο άρχον των δαιμονίων, μακριά από αυτούς. Επειδή αυτοί δεν εισήρχονται, κλείνανε και τη θύρα της βασιλείας των ουρανών. Αργότερα κύριε το Πέτρος και ο Παύλος, στη φυλακή ρίξτε τους. Αιρετικοί είναι η αίρεση των Αζωραίων. Και αυτούς που πηγαίνανε σε αυτούς τους εμποδίζανε. Αλλά στην εκκλησία του Χριστού Πιλεάδου δεν ισχύουνε. Κανένας δεν μπορεί να την νικήσει, μη φοβάσαι. Εγώ σε έπλασα, εγώ σε δημιούργησα για τη δόξα μου. Εγώ σε κάλεσα με το όνομά μου και το όνομα της Εκκλησίας είναι η νύμφη του Χριστού. Δική μου είσαι, δική μου γυναίκα, δική μου νύμφη, λέει ο Χριστός. Και σε έπλασα για τη δόξα μου. Και αφού κατάλαβαν, και καταλάβαμε και εμείς σήμερα, ποια είναι η πέτρα πάνω στην οποία ο Χριστός θα οικοδομήσει την Εκκλησία Του. Ο Ιησούς Χριστός. Το σημείο του αντιλεγόμενων. Η πέτρα του σκανδάλου. Και αυτή η Εκκλησία είναι μοναδική όπως ο Χριστός είναι μοναδικός. Είναι μοναδική σε εξουσία, σε δύναμη, σε ισχύ. Γιατί έχει το Ευαγγέλιο του Χριστού που είναι η δύναμη του Θεού και σώζει καθέναν που το πιστεύει. Αυτή είναι η δύναμη της Εκκλησίας. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που κηρύτεται δια Πνεύματος Αγίου. Αυτή είναι η μία Εκκλησία, η Αγία, η Αμόμητος, η Ένδοξος, η Περιστερά μου. Ογδοήκοντα βασίλισσες, εξήκοντα βασίλισσες, ογδοήκοντα παλακές, ανερίθμητοι είναι άνιδες, μία η περιστερά μου. Αυτή που έχει την εξουσία, γιατί. Γιατί ενεργεί εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, πράττει, ενεργεί κατά το θέλημα του Θεού και ο Θεός επισφραγίζει το έργο της. Είναι πολύτιμη στους οφθαλμούς του Κυρίου. Κατεστάθη πολύτιμη στους οφθαλμούς του Κυρίου, γιατί οικοδομείται από τον Χριστό και αποτελείται από δούλους και από δούλες που είναι πολύτιμοι στους οφθαλμούς του Κυρίου. Γιατί? Γιατί οικοδομούνται από τον Χριστό. Τώρα είναι το κρίσιμο ερώτημα. Ποιος σε οικοδομεί εσένα, αδελφέ μου? Ποιος σε εκπαιδεύει? Ποιος σε διδάσκει? Ποιος σε οδηγεί? Ποιος σε προστατεύει, ποιος σε λυτρώνει? Ποιον φοβάσαι? Τι φοβάσαι? Αφού κατάλαβαν και καταλάβαμε ότι είμαστε, όχι γιατί είμαστε καλοί, ο Χριστός έξω μας βρήκε, απολωλώ τα πρόβατα και μας έφερε μέσα. Αμαρτωλούς και άθλιους μας βρήκε και μας πρόσθεσε μέσα. Αλλά είμαστε η Εκκλησία του Χριστού. Και είμαστε η Εκκλησία του Χριστού γιατί? Γιατί έχουμε το Λόγο του Θεού μόνο. Γιατί ο Χριστός μας βεβαιώνει και μας βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο. Γιατί έχουμε πάρει απόφαση να αφιερωθούμε και να ζούμε με τον Χριστό και για τον Χριστό. Αμήν, αδερφοί. Αυτή είναι η δική μου απόφαση, η δική σου απόφαση. Γιατί καταλάβαμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ένας. Και έχει μία νύμφη, δεν έχει πολλές. Μία νύμφη έχει. Την Εκκλησία του Χριστού. Μία, μοναδική. Δεν είναι εγωιστικό να λέμε ότι είμαστε η Εκκλησία του Χριστού, γιατί βλέπουμε τον Χριστό να ενεργεί. Κανένας δεν καπνίζει από εμάς εδώ. Μόνο ένα τσιγαράκι. Βρες ανθρώπους έξω. Όλοι μας είμαστε αναγεννημένοι. Ποιος σε αναγέννησε, αδερφέ? Ο Χριστός. Όλοι μας είμαστε οι περισσότεροι
με μεγάλη πλειοψηφία, 95% βαφτισμένοι με πνευμάγιο. Αμήν. Ποιος σε βάφτισε? Ο Χριστός. Όλοι μας κρατάμε στα χέρια μας το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Γιατί όλοι μας βαφτιστήκαμε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, σάφεση αμαρτιών, και έχει φύγει το σώμα των αμαρτιών της σαρκός μας. Αλλά το κρίσιμο σημείο, επαναλαμβάνω, η απόφαση. Γι' αυτό από εκείνη τη στιγμή ο Κύριος έλεγε τη συνέχεια, η οποία συνέχεια δεν είναι σύμφωνα με τα μέτρα και τους λογισμούς των ανθρώπων, αλλά είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Από τότε άρχισε ο Ιησούς να δεικνύει στους μαθητάς του ότι πρέπει να υπάγει στα Ιεροσόλυμα, να πάθει πολλά από των πρεσβυτέρων, αρχιερέων και γραμματέων, να θανατωθεί, αλλά την τρίτη μέρα να αναστηθεί. Αυτά ακούν οι μαθητές, και ο Πέτρος που έχει αποκάλυψη ότι ο Ιησούς πρέπει να πάει στα Ιεροσόλυμα, να πάθει πολλά από των πρεσβυτέρων, των αρχιερέων και των γραμματέων που έχουν εξαφανίσει το κλειδίον της γνώσεως και έχουν κλείσει την είσοδο των ανθρώπων στη βασιλεία των ουρανών με τις παραδόσεις, τις εικόνες, τα είδωλα, τα γάλματα. Και, αφού θανατωθεί, την τρίτη μέρα να αναστηθεί. Τ' άκουσε ο Πέτρος και άρχισε να τον ελέγχει, να τον μαλώνει, να τον επιτιμά. «Κύριε, λυπήσου τον εαυτό σου. Μη γέννητο να γίνει αυτό σε σένα». Σκέφτηκε σαν άνθρωπος και εξέφρασε αυτά που θέλει σαν άνθρωπος, και δεν είναι πολύτιμος στους οφθαλμούς του Κυρίου. Τώρα ποιος είναι ο πολύτιμος, αδερφοί? Και του λέει ο Κύριος, «Είπαγε ο πίσω μου Σατανά, είσαι σκάνδαλόν μου, αν και έχεις αποκάλυψη, αν και σε εξέλεξα, αν και σε δημιούργησα, αν και σε εκπαιδεύω, είσαι σκάνδαλο και όχι πολύτιμος στους οφθαλμούς». Γιατί? Γιατί θέλεις αυτά που θέλουν οι άνθρωποι και δεν θέλεις αυτά που θέλει ο Θεός. Το επαναλαμβάνω, αδερφοί, γιατί είναι το κλειδί της γνώσεως, του πολύτιμου και του μη πολύτιμου. Θέλεις τώρα, Πέτρο, αυτά που θέλουν όλοι οι άνθρωποι, και δεν θέλεις αυτά που θέλει ο Θεός. Και τι θέλουν όλοι οι άνθρωποι? Δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ως της θελήσει να σώσει τη ζωή αυτού θα την απολέσει. Τι θέλουν? Να σώσουμε τη ζωή μας, να σώσουμε το σπίτι μας, να γλιτώσουμε, να πάμε έτσι, να κάνουμε αλλιώς, να κάνουμε αλλιώς, να γλιτώσουμε. Μην ταλαιπωρηθούμε τώρα, μην ονειδιζόμαστε τώρα. Μην φέρνουμε και τον ονειδισμό του Χριστού. Αν κρυφτούμε και λίγο. Όποιος θέλει να σώσει τον εαυτό του, θα το απολέσει. Όποιος όμως απολέσει τη ζωή αυτού, ένε και ναι μου, θα βρει αυτήν. Όποιος λογίσει τον εαυτό του νεκρό για την αμαρτία και για τον κόσμο, θα σώσει τη ζωή του. Όποιος όμως δεν μπορεί να θεωρήσει τον εαυτό του ότι είναι νεκρός και θέλει να σώσει τον εαυτό του από τον κόσμο, από τον ονειδισμό, από τα θελήματα του κόσμου, από τις γνώμες του κόσμου, θα χάσει τη ζωή του. Δεν είναι πολύτιμος πια. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι ο πλουτισμός. Επειδή τι ωφελείται ο άνθρωπος αν κερδίσει όλο τον κόσμο? Θέλω να κερδίσω όλο τον κόσμο. Αλλά αν κερδίσεις όλο τον κόσμο, θα ζημιωθείς την ψυχή σου. Θα ζημιωθείς την ψυχή σου. Τα δύο προβλήματα των ανθρώπων όλων που θέλουν, αντίθετα από αυτά που θέλει ο Θεός. Θέλει να σώσει τη ζωή του μέσα στον κόσμο και να πλουτίζει και να αυξάνεται μέσα στον κόσμο. Ο Θεός τι θέλει?
να χάσουμε τη ζωή μας και να χάνουμε τη ζωή μας μέσα στον κόσμο και να πλουτίζουμε μέσα στην παρουσία του Θεού. Να πλουτίζουμε στα πνευματικά. Γι' αυτό και αν τις θέλει να έλθει πίσω μου, είπε ο Χριστός, πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του, τα θέλω του. Θέλω τον κόσμο. Δεν θέλω να είμαι νεκρός για τον κόσμο. Είναι θέμα απόφασης. Αν θέλεις να είσαι πολύτιμος, δεν γίνεσαι τζάμπα. Δεν γίνεσαι με τραγουδάκια, ούτε με παλαμάκια. Με θυσία γίνεσαι. Έγινε πολύτιμος ο Χριστός μετά τη θυσία, που πήρε τον ονειδισμό των ονειδιζόντων, τον αυτόν Θεό επάνω του. Για να γίνεις πολύτιμος πρέπει να πάρεις τον ονειδισμό των ονειδιζόντων, τον Χριστό επάνω σου. Δεν γίνεται αλλιώς. Από τα πιο απλά, δεν γίνεται με κόκκινα μαλλιά, με γκρίζα μαλλιά. Δεν γίνεται με στενά φουστάνια και με μίνι, αλλά με φουστάνια που είναι ευσεβή. Στολή σεμνή, εδώ και σοφροσύνη. Δεν γίνεται με επιθυμίες του κόσμου και με απολαύσεις του κόσμου, αλλά γίνεται με επιθυμίες στα πράγματα του Θεού και με απολαύσεις Πνεύματος Αγίου. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορείς να γίνεις πολύτιμος. Εάν δεν πεθάνεις για τον κόσμο, δεν μπορείς να γίνεις πολύτιμος. Σε περιμένει ο Θεός. Μας περιμένει. Αλλά περιμένοντας θα περνάμε από ποτάμια αγριεμένα. Περιμένοντας θα περνάμε από ύδατα πλημμυρισμένα. Περιμένοντας θα περνάμε από φωτιά. Περιμένοντας θα περνάμε από εξεγέρσεις ανθρώπων. Μέχρι να καταλάβουμε ότι ένας είναι ο σωτήρας μας. Ένας μας σώζει. Και από ποτάμια και από νερά και από θάλασσες και από εχθρούς και από τις δυνάμεις του σκότους και από τις πύλες του άδου και από όλες τις πύλες της κολάσεως. Ένας μας σώζει. Δεν μπορούμε να σώσουμε εμείς τον εαυτό μας ζώντας κατά τον κόσμο, αλλά ο Χριστός θα μας σώσει όταν ζούμε για τον Χριστό. Δεν μας αποβάλλει, μακροθυμεί και μας περιμένει, γιατί μας αγαπάει και θέλει, επειδή μας κάλεσε, μας δημιούργησε και μας πρόσθεσε στην Εκκλησία Του, μέσα από μας, από σένα να δοξαστεί. Αλλά δεν μπορεί να δοξαστεί όταν θέλει των ανθρώπων, αλλά θα δοξαστεί όταν θα θέλει τα του Θεού. Γιατί αν θέλει των ανθρώπων θα είσαι σκάνδαλο στο Χριστό. Αν θα θέλει τα του Θεού θα είσαι δόξα στο Χριστό. Και είναι θέμα απόφασης. Και βόηθα με, Κύριε μου, βόηθα μας. Κάνε μας, Κύριε Θεέ μου, πολύτιμους εις τους οφθαλμούς σου. Αξιόπιστους. Να απαρνηθούμε τον εαυτό μας, να πάρουμε το σταυρό μας και να περπατάμε στα χνάρια του Χριστού. Όχι να θέλουμε αυτά που θέλουν οι άνθρωποι, αυτά που θέλει η καρδιά μας, αλλά να θέλουμε αυτά που θέλει ο Θεός. Όχι να μας αρέσουν αυτά που αρέσουν στους ανθρώπους και αυτά που αρέσουν στην καρδιά μας, αλλά αυτά που αρέσουν στο Θεό. Και όχι να σκεφτόμαστε με το νου τον ανθρώπινο, αλλά με το νου τον Χριστού. Και τότε μέλει ο Υιός του ανθρώπου να έλθει εν τη δόξη αυτού μετά των αγγέλων αυτού, δια να αποδώσει εις έκαστον κατά την πράξη του ανθρώπου. Θα έρθει η στιγμή που θα σταθούμε όλοι μπροστά, που πρέπει να σταθούμε όλοι μπροστά στο βήμα του Χριστού, για να ανταποδώσει, για να αμύψει ο Θεός κάθε έναν από μας κατά τα έργα που έκαμε αυτός εν το σώματι αυτού τώρα. Όλοι θα περάσουμε από το βήμα του Χριστού, εφόσον μείνουμε ως τέλους πιστοί και λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Αλλά κάποιοι θα έχουν πλήρη το μισθό τους και κάποιοι θα έχουν κουτσορεμένο το μισθό τους και κάποιοι θα πάνε και χωρίς καθόλου μισθό. Να, ο πολύτιμος και η διαφορά του πολύτιμου τώρα, αλλά και στους αιώνες των αιώνων.
θέλουμε να είμαστε πολύτιμοι. Αλλά να παρνηθούμε τον εαυτό μας. Να πάρουμε το σταυρό μας, να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Να μην μας αρέσει ο κόσμος και τα του κόσμου. Να μην αγαπάμε τον κόσμο και τα του κόσμου. Να μην σκεφτόμαστε σαν τον κόσμο. Αλλά να σκεφτόμαστε, να θέλουμε και να μας αρέσουν τα πράγματα του Θεού. Δεν είναι εύκολο. Για τον άνθρωπο είναι αδύνατον. Αλλά αν το θελήσουμε σήμερα και το ζητήσουμε, ο Χριστός θα μας το χαρίσει. Ευσέβεια με ταυταρκία στο δεύτερο. Όχι πλουτισμός. Αρκείστε, εργάζεστε. Για την τροφή όχι τη φθυρωμένη, αλλά για την τροφή τη μένουσα. Αρκείστε στα στροφάς και τα σκεπάσματα. Και ό,τι ο Θεός σας ευωδώνει και σας ευλογεί, θυμάστε πάντοτε για τη δόξα του Θεού. Αμήν.